Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10. Είμαστε επί του πιεστηρίου, εδώ με τον Μάγκη Κουρί. Μάγκη, καλησπέρα. Και λίγα λεπτά πριν τον Νοέμβρη. Και για να δούμε μία νύχτα εξελίξεων περί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καθώς η τελευταία διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής και η ψηφοφορία που έγινε εκεί είχε ανατροπές, Μάκη. Και έχεις καλό ρεπορτάζ και φαίνεται ότι αντιστρέφονται πια οι ρόλοι και εκείνη η οποία εμφανίζεται απομονωμένη πια η Νέα Δημοκρατία, ενώ μέχρι τώρα ήταν στριμωγμένη στα σκηνά η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει το ρεπορτάζ, Μάκη? Ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατία στην παράταξη και το Ποτάμι θα ψηφίσουν, ψήφισαν ναι. Ψήφισαν στην πρόταση του κ. Βούτση, που ήταν ουσιαστικά η πρόταση της κυβέρνησης. Ναι, η πρόταση της κυβέρνησης. Και πρόεδρος ο κ. Ροδόλφος Μωρώνης και αντιπρόεδρος, νομίζω, τελικά ο κ. Σκιάος. Ο κ. Σκιάος. Υποχώρησε ο κ. Μουλόπουλος ως μέλος. Ναι, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 16. Είναι 6 και 2 είναι το όχι. 6 παρόν και το 1 είναι όχι. Ενώ χρειαζόταν όμως 19 για να περάσει αυτή η πρόταση και να έχουμε καινούργιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, θα γίνουν επαφές ασφαλώς, αλλά ουσιαστικά όμως η Νέα Δημοκρατία θέλει μόνη της να απομονωθεί. Ακολούθησε την... Βιάζοντας μέχρι την τελευταία στιγμή, να μην γίνει, να μην συσταθεί, να μην υπάρχει συγκλώτηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για να μην δοθούν, να παραμείνει το καθεστώς που έχει σήμερα στο τηλεοπτικό τοπίο. Επόμενες κινήσεις τώρα περιμένουμε από την κυβέρνηση. Ήδη έχει μετροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Παπάς. Αναστέλει το 2α από τον νόμο που αναφέρει τη μεταφορά από το ΣΥΡΟ της αρμοδιότητας στον Υπουργό Επικρατείας. Και επίσης είναι έτοιμο προς κατάθεση, δεν ξέρω αν πότε θα καταθεί, το νομοσχέδιο Γέφυρα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα περιμένουν και θα είναι σε συνάρτηση με την απόφαση. Με την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάντως θα προβλέπει σε κάθε περίπτωση το να δίνονται βεβαιώσεις λειτουργίας των καναλιών και έτσι να δοθούν βεβαιώσεις, έστω και προσωρινές, μέχρι να αναδειχθεί το καινούριο Συμβούλιο, Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, και να κάνει την υιοδότηση στους δύο υπερθεματιστές. Ναι. Για να υπάρχει, ίσως συνδυάζεται με αυτό το καθυστέρηση του νομοσχεδίου Γέφυρα. Επίσης, υπήρχε στις προθέσεις της κυβέρνησης μια νέα δομή της κυβέρνησης και είχαν σταλεί τα προεδρικά διατάγματα του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα οποία τα επεξεργάστηκε και εδώ στο ΚΕΙ. Και οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα να πήγαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια άλλη πληροφορία λένε ότι δεν πήγαν. Το γεγονός είναι ότι αποσύρθηκαν από την εφαρμογή τους. Το οποίο οποία αυτά δύο προεδρικά διατάγματα προέβλεπαν 5 νέα υπουργεία. Το οποίο το ένα θα ήταν μεταναστευτικής πολιτικής, το δεύτερο θα ήταν ψηφιακής πολιτικής, το τρίτο θα ήταν Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο τώρα είναι στο περιβάλλοντος, άρα το περιβάλλοντος και ενέργεια θα έσπαγε, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τώρα είναι μαζί με το Εσωτερικών και αυτό επίσης θα έσπαγε, και το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο θα πρικιζόταν και με τις αρμοδιότητες του μεταφορών που θα έφευγαν από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ναι, θα πήγαινε στο Ναυτιλίας. Δηλαδή έφυγε από το υποδομό που είχε και ο Σπρίτζης. Ακριβώς. Ενώ θα γινόταν αυτόνομο και το Υπουργείο Τουρισμού. Επομένως, κάτι συμβαίνει. Άλλαξε προθέσεις και αποφάσεις ο κύριος Πρωθυπουργός. Ή θα περιμένει την τελική διαμόρφωση του τελευταίου πεδίου για να προχωρήσει. Πάντως, γεγονός είναι ότι δεν πλέον είναι σε ετοιμότητα για ανασχηματισμό. Ναι, πάντως το ότι έκανε τα δύο προεδρικά διατάγματα για να είναι έτοιμος δείχνει ότι ήταν στις προθέσεις του ενδεχομένως να πήγαινε και αυτές τις μέρες. Μάκη, αν δεν υπήρχε η εξέλιξη περί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης, ένα καλό νέο είναι για τους όσους σωστά δεν έχουν πληρώσει τους λογαριασμούς. Δόθηκε παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Και σιωπηρή από την ΕΙΔΑΠ μέχρι τις 15. Βέβαια, οι τεράστιες ουρές που υπήρχαν σήμερα ήταν γιατί καθυστέρησαν. Επέλεξε την τελευταία μέρα να πάνε για ρύθμιση την καταβολή των δόσεων ή να πάρουν καινούργιες ανανέωσεις δόσεις. Και επίσης ότι από όλες αυτές τις φυλές το ταμείο είναι μείον της ΔΕΗ από 2,5 μέχρι 3 δισεκατομμύρια. Να δούμε τους καλεσμένους μας, Μάκη. Εξ αριστερών, ο κύριος Ηλίας Νικολόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολόπουλε. Και εκ δεξιών μου, ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, διευθυντής στο thepressroom.gr. Καλησπέρα σας. Αντώνης Δελατόλας, διευθυντής του Ποντικού. Καλησπέρα. Αλφόνσος Βιτάλης, γνωστός πολιτικός συντάκτης. Καλησπέρα σας.
ευχαριστούμε. Και ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού Άρδιν, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε και το καινούριο το βιβλίο, πέραν της δεξιάς και της αριστεράς, είναι κύριε Καραμπελιά. Θα μας το πείτε μετά για να δούμε πώς γίνεται να πάμε πέραν αυτό. Μας πει ο κύριος Νικολόπουλος πώς δημιουργείται τώρα το επόμενο τοπίο μετά για την απόσυρση του δύο άρθρου του, του νόμου Παπά. Μετά τις εγώ θεωρώ επιστημονικά ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι ως τέταρτη εξουσία και αν δεν είναι τέταρτη εξουσία είναι ένα αυτόνομο κομμάτι της εκτελεστικής λειτουργίας. Κατόπιν τούτου με τη στάθμιση αγαθών που πρέπει να υφίσταται πάντοτε στην εφαρμογή του συντάγματος πρέπει πάντοτε οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργούν. Γιατί αλλιώς ένα τμήμα των αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να ασκηθεί. Επομένως, αυτό το βάζω πάνω απ' όλα και θεωρώ ότι έπρεπε οποιαδήποτε νομική λύση να βρεθεί, ακόμη και να αλλάξει σύνθεση της διάσης των Προέδρων, από το γεγονός να μην λειτουργούν οι αρχές και να ψάχνουμε εναγωνίως τα 4/5 τη στιγμή που υπάρχουν πολλά κόμματα και είναι μαθηματικά και δύσκολος ο αριθμός. Επομένως, η μόνη νομική λύση, το είχα πει και στο παρελθόν, ήταν να αλλάξει το άρθρο 13 του κανονισμού που αφορά τη σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων. Γιατί πάση θυσία το προέρχον είναι να ασκούνται οι συνταγματικές αρμοδιότητες που ανήκουν και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στο ΕΣΟΡΟΥ και στο ΑΣΕΠ και στο Σύνεργο του Πολίτη. Εκδίδουν εκτελεστές πράξεις αυτές. Με νόμο μπορεί να αλλάξει. Με νόμο βέβαια. Ο κανονισμός της Βουλής αλλάζει μέσω Επιτροπής Κανονισμού και απόφαση της Βουλής. Δεν είναι σύνταγμα ο κανονισμός. Επομένως έπρεπε να γίνει μια στάθμιση αγαθών. Δεν μπορεί να παίζουμε μικροκομματικά παιχνίδια επί χρόνια για τα 4/5 και να μην λειτουργούν οι αρχές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Να σας θυμίσω ότι η προηγούμενη διοίκηση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου έφτασε σε σημείο να είναι παράνομη και όλες οι αποφάσεις που βγαίνανε να πέφτουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να μην είναι νόμιμες γιατί δεν είχε νόμιμη συγκρότηση το σώμα. Ό,τι πρόστιμα δηλαδή είχαν μπει, ό,τι παρεμβάσεις γινόντουσαν, είναι παράνομες. Γιατί δεν μπορούσε να μαζευτεί η ποσότητα της φιλοκτήρου καθηγητή. Αυτό το θέμα που άνοιξε ο κ. Καθηγητή ετέθηκε πολιτικά σήμερα. Και τέθηκε πολιτικά από βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κ. Κόκαλη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Ναι, ο Δημήτρης Κόκαλης. Ο Δημήτρης Κόκαλης το έθεσε ανοιχτά αυτό το θέμα. Συνεπώς είναι μια κουβέντα την οποία ήταν πιο μπροστά. Αυτή η συζήτηση είχε ανοίξει και πιο μπροστά και έπρεπε ήδη να έχει γίνει η αλλαγή του κανονισμού τη Βουλή. Προφανώς για να μην κατηγορηθεί και η κυβέρνηση για πολιτική σκοπιμότητα, το ανέβαλε και τελικά το βρήκε μπροστά τη. Λογικά τώρα. Ξανάρχεται και θα ξανάρχεται. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία κρατάει αυτή την άκαμπτη στάση και επιμένει σε αυτή από την αρχή μέχρι και το τέλος. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση, άλλο ξεμπλοκάρισμα από την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Αν δεν συγκεντρωθούν οι ψήφοι που χρειάζονται για την συγκρότηση του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου, τι γίνεται? Τίποτε. Υπάρχει κενό στο Σύνταγμα. Με ποια έννοια? Το Σύνταγμα δημιουργείται λόγω πολιτικοματικών σκοπιμοτήρων. Δημιουργείται ένα κενό. Γιατί οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου έχουν φύγει από την εκτελεστική λειτουργία. Είναι αυτονόητο. Η εκτελεστική λειτουργία μέσω της νομοθετικής μπορεί να ψηφίσει ένα νόμο και να τον εφαρμόσει. Αλλά ο νόμος αυτός πρέπει να λαμβάνει πάντοτε υπόψη και το ΕΣΟΡΟΥ, η διαγωνιστική διαδικασία του ΕΣΟΡΟΥ και τα πάντα του ΕΣΟΡΟΥ σύμφωνα με το 15.2. Είναι αυτονόητο. Αν με ρωτήσει προσωπικά μου, θεωρώ ότι ακόμη και ο αριθμός των αδειών είναι αρμοδιότητα, μπορώ να πω, του Υπουργού και μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. Αλλά η διαγωνιστική διαδικασία είναι αρμοδιότητα του Ρεθνικού Συμβουλίου. Αυτή είναι η εννοία του. Η επιβολή προστίμων είναι σαφές. Δεν μπορεί κανείς να βάλει πρόστιμο αν δεν υπάρχει ΕΣΟΡΟΥ. Γι' αυτό είπα ότι οι συνταγματικές αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται. Δεν είναι δυνατόν να μένουν όργανα έτσι. Είναι σαν να λείπει τελείως ένα Υπουργείο. Ο καθορισμός όμως του αριθμού των αδειών μπορεί να είναι αρμοδιότητα μιας διοικητικής αρχής? Όχι, μπορεί να είναι αρμοδιότητα μέσω του νόμου. Νόμος και ο Υπουργός. Ο αριθμός. Αλλά η διαγωνιστική διαδικασία. Για τον αριθμό δεν μιλά μέσα το Σύνταγμα, αν το θέλετε. Όχι, δεν μιλά ακριβώς για τον έλεγχο και τα πρόστιμα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, διοικητικό πρόστιμο δεν μπορεί να επιβληθεί αν δεν υπάρχει ΕΣΟΡΟΥ. Έχει φύγει αρμοδιότητα από την εκτελεστική λειτουργία. Κύριε Νικολόπουλε, το ζήτημα όμως είναι ότι όλη αυτή η ιστορία τελικά του αριθμού των αδειών, αν θέλετε, ήταν και το μεγάλο διακύβευμα στην κόντρα που είχε γίνει σε όλο αυτό το διάστημα, έτσι. Κουβεντιάζουμε για το θέμα του αριθμού των αδειών. Εάν δεν υπήρχε ο αριθμός 4,
και ήταν κάποιο άλλο αριθμό, πιθανόν σήμερα να κουβεντιάζαμε κάτω από διαφορετικέ συνθήκε στο τηλεοπτικό τοπίο. Επιτρέψτε μου άρα, εγώ θα καταλήξω στο αυτό. Με ποια λογική λέτε ότι αυτό θα πρέπει να είναι στα χέρια ενό υπουργού, ή θα πρέπει να είναι. Λέω ότι δεν γνωρίζεται την ερμηνεία του συντάγματο. Άλλο αυτό. Δηλαδή το Σύνταγμα αφορά και δίνει αρμοδιότητε στη χορήγηση, όπως ήταν και ο παλιός νόμος 2863 του 2000, στη χορήγηση αδειών από το ΕΣΡΟΥ. Δεν μιλάμε για αριθμό. Ο αριθμός μπορεί να είναι εκτός. Όλα τα άλλα, με αυτή την έννοια το είπα, η διαγωνιστική διαδικασία είναι αυτονόητα αρμοδιότητα του ΕΣΡΟΥ. Όπως και αν ο δεν υπάρχει ΕΣΡΟΥ, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Είναι πρόβλημα. Πάντως το ζήτημα είναι, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τελικά, ο νόμος δεν λέει πουθενά αν θα πρέπει να είναι 4, 14 ή 34. Όχι. Έτσι. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να καθορίσει τον αριθμό και με ποια κριτήρια. Αν αυτό είναι θέμα της εκτελεστικής εξουσίας ή είναι θέμα της ανεξάρτητης αρχής ή όποιος το αποφασίσει τελικά ότι πρέπει να είναι αυτός ο οποίος με αυτό που ξέρουμε από την απόφαση του ΣΤΕ πρέπει να είναι θέμα της ανεξάρτητης αρχής. Πάντως, αυτό έχουμε σαν εικόνα. Δεν έχουν την απόφαση. Δεν έχουμε καθαρογραμμένη την απόφαση. Εκτιμώ ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι ο πυρήνας των αρμοδιότητων του ΕΣΡΟΥ. Και εκ των υστέρων ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων. Πάντως, για να περάσω και στον κύριο Μιχελάκη, η σημερινή πρόταση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία αναθέτει αυτή την αρμοδιότητα, πρόταση νόμου, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να αποφασίσει και να πει ότι θα είναι 4 οι άδειες ή θα είναι 3. Ναι, λέει. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να διαφωνήσει. Προσέξτε να δείτε, έχετε δίκιο. Γιατί έχει αναθέσει την αρμοδιότητα. Λέει, ναι, λέει μέσα η πρότασή τη. Επιγραμματικά το λέω, ότι πρέπει να γίνει η εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που παρουσιάζει το ψηφιακό φάσμα, αλλά το αποφασίζει αυτή. Το Εθνικό Συμβούλιο το αποφασίζει αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει χρήση κάποιων αρχών, οι οποίες να μπορούν να εκφράσουν μια άποψη, διότι ας κάνουμε μια υπόθεση, ότι η πρόταση του κύριου Βούτση, του Προέδρου της Βουλής, παίρναγε. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο τώρα. Mm. Αυτοί οι άνθρωποι για να κάτσουν. Και γινόταν δεκτό και αυτό το συγκεκριμένο άρθρο της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή, από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συγκροτούν σήμερα, θα συγκροτούσαν το ραδιοτηλεοπτικό, πρέπει να έχουν κάποιες εκθέσεις, θα πρέπει να έχουν κάποιους ανθρώπους να τους βοηθήσουν, να δουν πόσες άδειες επιτέλους χρειάζονται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποφασίσουν πάλι μόνοι τους κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, αν το ζήτημα είναι να αντικαταστήσουμε. Έχει υποδομή από κάτω, υποτίθεται. Υποδομή δεν έχει και όπως κάποιοι γνωρίζουν αυτή τη διαδικασία, αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει 2 χρόνια για να δώσει άδειες. Αυτό όμως τι σημαίνει, πάμε στο άλλο. 2 χρόνια. Η υπάρχουσα κατάσταση πώς μπορεί να νομιμοποιηθεί με έναν τέτοιο τρόπο για να υπάρξει επιτέλους στο τηλεοπτικό τοπίο μία τάξη. Δηλαδή, το θέμα των χρημάτων. Έτσι. Το θέμα των αδειών λειτουργίας, σας θυμίζω ότι το Συμβούλιο εδώ, ο κύριος Νικολόπουλος θα μας βοηθήσει. Είχε γίνει παλιότερα προσφυγή των περιφερειακών σταθμών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είχε κάνει δεκτή την προσφυγή τους, διότι δεν θεωρούσε ότι με τα χαρτιά τα προσωρινά τα οποία είχαν δικαιούνται να κάνουν προσφυγή. Πράγμα όμως που τώρα στη συγκεκριμένη διαδικασία το έκανε δεκτό το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε στην αρχή και τον Βίρονα Πολύδωρα, που είναι στελέχη από τα παλιά της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός μέχρι και για μια μέρα πρόεδρος της Βουλής, και μετά διαφώνησε και με τον κύριο Μωρόνη. Αλλά προκάλεσε αίσθηση η αλλαγή, το ότι δεν δέχθηκε τον κύριο Πολύδωρα. Η γραμμή για να τον πούμε ομά. Ναι. Δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να δημιουργεί, να κεντρωθεί το ΕΣΡΟΥ. Εγώ προσωπικά θεωρώ για τον τρόπο που διατυπώθηκε η ένσταση, είναι δικαίωμα της Νέας Δημοκρατίας να συμφωνεί, να μην συμφωνεί με κάποιες επιλογές της κυβέρνησης. Ναι, ένα το πρώτο. Αν μου επιτρέπετε, θα σου απαντήσω. Από τα παλιά στελέχη. Να σου απαντήσω. Αν με αφήσει να τελειώσω, νομίζω θα καλέσει. Η Νέα Δημοκρατία. Εγώ λέω δικαιούται ένα κόμμα και η Νέα Δημοκρατία να εκφράζει τις ενστάσεις της για κάποια πρόσωπα και μάλιστα πρόσωπα τα οποία μπορεί να προτείνει από την κυβέρνηση. Δεν θεωρώ. Άφησε με να τελειώσω και να σου πω. Δεν θεωρώ όμως σωστό τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε η Νέα Δημοκρατία για τον Πολύδωρα. Για να πεις δηλαδή για έναν άνθρωπο ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν έχει τις προϋποθέσεις, δεν κάνει. Για τον Βίρονα. Μπορεί να έχει τις όποιες ενστάσεις για τον Βίρονα από λίγο. Υποθέσει όμως τι είχε για πρόεδρο Βουλή. Για πρόεδρο Βουλή. Τι είχε. Άφησε με να τελειώσω, νομίζω θα πάρει την απάντησή μου. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πετυχημένος υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη,
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι. Και, μετά και ήταν μάλιστα και από τους ανθρώπους που, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν από αυτούς που είχαν διατυπώσει και για τη λειτουργία του ΕΣΟΥΡΟΥ ως υπουργός τότε, ως υφυπουργός τύπου. Έτσι είχε διατυπώσει πάνω στα θέματα αυτά. Ήταν υπουργός επί σειρά ετών στην κυβέρνηση Καραμαλή. Ήταν στέλεχος στενό και συνεργάτης στενός του Αντώνη Σαμαρά. Δεν τον έκανε τυχαία πρόεδρος Βουλής, έστω για μια μέρα. Άσχετα υπήρχε μια συνεννόηση να γίνει μετά ή να μην γίνει μετά, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν λες για ένα τέτοιο στέλεχος, όποιες πολιτικές ενστάσεις και αν έχεις, που δικαιούσε να έχεις πολιτικές ενστάσεις, έτσι, και να λες δεν κάνει. Μάλιστα. Κύριε Δελατόλα. Θεωρώ ότι ήταν λάθος. Μπορείς να πεις ότι δεν είναι θέμα προσώπου, δεν είναι τώρα να κουβεντιάσουμε για πρόσωπα, δεν νομίζω ότι αυτό. Μπορεί να πεις οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορείς όμως έτσι ξερά να διάζει ένα στέλεχος σου. Είναι σαν να διάζει την ιστορία. Δεν θέλει, δεν ήθελε εξ αρχής. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μα εγώ μιλάω στην ερώτηση. Πώς θα αποφύγει τη συγκρότηση. Ωραία, θες να σου πω κάτι, Μάκη μου. Θες να αποφύγει τη συγκρότηση. Δεν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο σε ένα παλιό στέλεχος που τέλος πάντων όχι, γιατί έχει ένα πράγμα που δεν το αφήνει κανένας από την άκρη δεξιά μέχρι την άκρη αριστερά. Την ετοιμότητά του. Ναι, ότι είναι άνθρωπος του Τσίπρα. Έτσι. Αυτό πάει περάσει. Υπερβολής. Άνθρωπος του Τσίπρα. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε στον πυρήνα επιμέρους πραγμάτων και τουλάχιστον ό,τι με αφορά θέλω να βάλω λίγο το πλαίσιο που βρισκόμαστε τώρα με αφορμή την εξέλιξη την τελευταία. Νομίζω το γεγονός, νομίζω ότι ο Σπύρος εσύ Μάκη το είπες, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομονωθεί σε αυτό το θέμα είναι ένα καινούριο στοιχείο που θα έχει καταλυτικό ρόλο στη συνέχεια. Γιατί ένα κεντρό νομίζω ήταν θέμα διαδικαστικό, ήθελε λίγο χρόνο ακόμα να το σκεφτεί. Τι είχαμε εδώ, αν μου επιτρέπετε, δύο λεπτά. Φυσικά. Είχαμε μια διαδικασία επιβεβλημένη από την κυβέρνηση να τακτοποιήσει το τοπίο. Αυτό το έχουν δεχτεί και διάφοροι παράγοντες του τύπου που πήγαν στη Βουλή. Το έχουμε ακούσει από πολλούς, κυρίως από τον Βαρδινό Γιάννη. Και το λένε οι πάντες. Άρα αυτό ήταν ένα δεδομένο. Είναι αλήθεια όμως ότι αυτό είχε θέματα στη διαδικασία. Όχι κυρίως. Εδώ είναι πολύ σημαντικό γεγονός που έχουμε και ένα νομικό να μας πει ο ίδιος ο διαγωνισμός, αλλά η βασική του ο πυρήνας. Μπορεί ή δεν μπορεί ο πρόεδρος, ο υπουργός. Από τη στιγμή που είχαμε αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, η κυβέρνηση έχει δείξει σημάδια υποχώρησης. Και αυτό είναι θετικό. Ναι, δείχνει ότι συμμορφώνεται. Ναι. Ένα, δύο, τρεις κινήσεις. Σε ό,τι αφορά την πρόταση την αρχική του κύριου Τσίπρα, εγώ δεν διαφωνώ με την κριτική του Γιάννη, αλλά σε ό,τι με αφορά θεωρώ ότι ήταν μια λάθος πρόταση ο Πολύδωρας. Δεν θα μπορούσε να συνενέσει το σύστημα. Συγγνώμη, δεν σχολίασα αν έκανε ή δεν έκανε. Δεν σχολίασα αν έκανε ή δεν έκανε. Μιλάω για το πρόσωπο. Να συνενέσει γιατί, Αντώνη. Διότι ο Βίρονας, τον ξέρουμε όλοι μας από πολλά χρόνια τώρα, σε αυτή τη συγκυρία έχω την εντύπωση για τα πολιτικά του χαρακτηριστικά για τις θέσεις του, δεν θα ήταν εκείνο το πρόσωπο που θα μπορούσε να συνενέσει, να προκαλέσει τη συνένεση των κομμάτων. Και εγώ δεν τον αποξιώνω από ότι ακούω και διάφορες αϊνοσίες βάρους του, διότι τον εκτιμώ και είναι και φίλος μου. Αλλά θεωρώ ότι ήταν λάθος πρόταση. Και μάλιστα ήταν και λάθος του Πρωθυπουργού να τον φωνάξει στο Μαξίμου. Δεν καθορίζει ο Πρωθυπουργός για ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΟΥΡΟΥ. Το καθορίζει η Βουλή. Άρα θεωρώ ότι ορισμένες φορές το επιτελείο του κ. Τσίπρα κάνει σημαντικά λάθη τακτικής στις διαδικασίες. Σήμερα όμως αυτή η εξέλιξη βοηθάει τα πράγματα. Θεωρώ και πιστεύω και πληροφορούμε ότι ο κ. Βούτσης θα επιχειρήσει ακόμα μια προσπάθεια να ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή. Θα επιχειρήσει, δεν ξέρω αν γίνει συνεδρίαση. Και αν η Νέα Δημοκρατία επιμείνει στη θέση της, που θεωρώ ότι είναι λάθος, τότε θα πάμε σε μια, όπως έχει χαρακτηριστεί, από πολλούς, νόμο γέφυρα. Θα μας πει ο καθηγητής εδώ, εκεί, αν έχει στοιχεία μονιμότητας αυτό το πράγμα και μήπως έχουμε και εκεί θέματα συνταγματικά, για να περάσουμε μετά στη συγκρότηση. Εάν δεν συνενέσει η Δημοκρατία, τότε θα πάμε σε αλλαγή κανονισμού Βουλής, του κανονισμού της Βουλής, και θα μπουν μέσα οι επιτροπές και θα αλλάξει σύνθεση. Και τότε αυτό θα συμβεί αναγκαστικά, υποθέτω, με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων κομμάτων, αφού θα έχουν συνενέσει στο Προεδρείο. Αυτό νομίζω είναι ο σωστός δρόμος, αν η Νέα Δημοκρατία επιμείνει στη βασική της άρνηση, που δεν είναι τωρινή, είναι παλιά, να μην
Πώς την εξηγήσεις. Από τη στιγμή που, η επαναχωρεί η κυβέρνηση και προσαρμόζεται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε μένει δίχως λόγο η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς. Γι' αυτό λέμε πώς την εξηγεί. Δεν είναι πώς την εξηγώ. Κοίταξε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να συγκρουστεί με ορισμένους συμμάχους της στο πολιτικό και μεδιακό σκηνικό. Και θεωρώ η πρόταση που έκανε η σημερινή δεν είναι για πέταμα, έχει σοβαρά στοιχεία. Είναι, σε πολλά σημεία συμπίπτει με την πρόταση της κυβέρνησης. Λείπουν, δύο στοιχεία. Σε δύο σημεία είναι. Το καταργείται, λέει, λείπει η διαδικασία της πλειοδοσίας. Ναι, καταργείται ο πλειοδοτικός διαγωνισμός και επίσης καταργείται το κατώτατο όριο εργασμένο. Και αυτό. Άρα τα δύο στοιχεία βολεύουν τους καναλάκες. Τα υπόλοιπα, οι προτάσεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας συμπίπτουν. Άρα υπάρχει βάση για να βρεθεί συνάντηση. Το ίδιο, ναι. Μόνο οι δύο παράδειγμα. Διορίζουν και το ποσό ότι πρέπει να είναι ίδιο, γιατί είναι για το ίδιο προϊόν. Ναι, όχι, όχι. Και δεν μπορεί ο ένας να πληρώνει 40 και ο άλλος 60 και ο άλλος 80. Όχι, με συγχωρείτε, Αντώνη. Λέει ανακοίνωση κυβέρνηση. Το άρθρο είναι καταργεί το πλειοδοτικό διαγωνισμό και αντικαθίσεται από αδειοδοτική διαδικασία η οποία ελαχιστοποιεί το τίμημα που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι. Αυτό μπορεί να οριστεί. Εντάξει, μπορεί να οριστεί όμως αυτό. Ναι, θα οριστεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για να τελειώσω την πρώτη μου παρέμβαση. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση και με δική τη ευθύνη, αλλά όλων, έχει μπει σε ένα μεγάλο θέμα, έχει καταναλώσει πολύ πολιτικό κεφάλαιο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Επικρατείας και διάφοροι άλλοι παράγοντες. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγει μπροστά. Έχουμε εξελίξεις που αφορούν την οικονομία, το προσφυγικό, η επίσκεψη Λαυρόφ, τα εθνικά, οι απαιτήσεις της Τουρκίας, το χρέος, ο ανασχηματισμός και να ξεκολλήσει επιτέλους από αυτό το θέμα. Δεν έχει μόνη την ευθύνη, έχουν και άλλες δυνάμεις. Και εν πάση περιπτώσει, θα σας πω ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Κυρίως παίζει ρόλο, είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός. Αλλά τα θέματα της οικονομίας πρέπει να μπουν στην ατζέντα γρήγορα, γιατί αυτά είναι, θα φέρουν εξελίξεις και εκλογές. Και για να το συνδέσω αργότερα με τα υπόλοιπα, θεωρώ ότι αν ο Τσίπρας στο επόμενο διάστημα δεν πάρει αυτοχρέωση, αυτό που νομίζω ο ίδιος, θα δούμε τι είναι εκείνο, επαρκές για να μπορεί η χώρα να βρει στις αγορές το 18, την άνοιξη θα έχουμε. Δεν μπορεί να υπερχρεώσει. 2014 δεν βγαίνει. Νομίζω ότι ο Αντώνης κλείνοντας έκανε και την πιο σημαντική παρατήρηση που αφορά τον κόσμο. Έτσι, ότι έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά μεγάλα και δύσκολα θέματα. Αυτός, το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και το θέμα της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εντάξει, αναδείχθηκε ως μείζον πολιτικό πρόβλημα. Τι έχει γίνει? Επί της ουσίας, ενώ η κυβέρνηση φαίνεται να βγαίνει στην αρχή τραυματισμένη από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και κάποιες κινήσεις επικρατείας. Προς το παρόν επικρατείας. Όπου να είναι έρχεται και το ασφαλείας. Ναι, είναι η πρόταση. Θα συνεδριάζει το ΣΤΕ για να καθορίζει το μνημόνιο, το τις τηλεοράσεις, τους μισθούς, τα όλα. Το θέμα είναι ότι οι πρώτες αρνητικές εντυπώσεις που υπήρξαν για την κυβέρνηση με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους πρώτους χειρισμούς φαίνεται να μαζεύονται σήμερα. Διότι όντως γίνεται μια εναλλαγή προτάσεων και καταλήγουν σε ένα πρόσωπο όπως είναι ο Ροδόλφος Μωρόνης και παίρνει και άλλους ψήφους. Δηλαδή για πρώτη φορά εκεί που ήταν απομονωμένη η κυβέρνηση κερδίζει το ΠΑΣΟΚ και το ποτάμι, οι οποίοι δεν είχαν κάνει προηγουμένως πρόταση προσώπων και αυτό, Μάκη, το λέγαμε και κατ' ιδιαίτερα, νομίζω ότι και η εσωτερική ζήμωση που έγινε στα δύο κόμματα είδαν ότι μη προτείνοντας κάποιο πρόσωπο, μάλλον ζημιώνονται. Ασφαλώς. Και τις σειρώνταν από τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Γιατί ζημιώνονται και επίσης υπάρχει μια αίσθηση για το Βύρονα Πολύδωρο ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μια καλή κίνηση. Αυτό είναι μια ανάγνωση η οποία έχει βάση. Έχει βάση. Απ' την άλλη υπάρχει και δεύτερη ανάγνωση ότι στο σχεδιασμό που έγινε ο Βύρον Πολύδωρος ήταν το πρώτο βήμα. Δηλαδή η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν είναι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΕΛ. Και γύρω της υπάρχει και ένα κομμάτι της λεγόμενης λαϊκής δεξιάς. Ενδεχομένως είναι σωστή ανάγνωση που έχει κάνει ο Αντώνης και λάθος η δική μου. Αλλά τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Ενδεχομένως λοιπόν να υπηρετούσε σε μια πρώτη φάση υποψηφιότητα του κυρίου Πολύδωρα και ο θόρυβος. Τακτική δηλαδή. Ενδεχομένως. Εσωτερικών ισορροπιών. Βεβαίως. Στην κυβέρνηση. Μπορεί.
Ποιο θα συσπήρουν το 3-4% των ανεξάρτητων Ελλήνων. Όχι, μα ήδη βγήκε ο κύριος Καμένος και είπε, μίλησε θετικά υπέρ. Ναι, αυτό λέω. Είναι μια ανάγνωση. Δεν διεκδικεί το μονοπόλιο. Ενδεχομένως έχει βγει ο Αντώνης. Εγώ να δεις πόσο θετικά μιλάω για το Βίρον, αλλά δεν κάνει για πρόεδρος του Σούρου. Αλλά δεν έχουμε επισημάνει ότι ο Καμένος, η ΑΝΕΛ, δεν αναφερθήκαν επικριτικά στην απόφαση του ΣΤΕ. Όχι, είχαν απόλυτη ιστορία. Όχι, βέβαια, και ήταν και πολύ πιο σχολιάσανε καθόλου. Ενώ όταν βγήκε ο αναπληρωτή γραμματέα του ΣΤΕ, τον διώξανε. Η πρόταση του ΣΤΕ σε έναν κόσμο, κλείνω αμέσω. Η πρόταση του, η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία σε έναν κόσμο, αυτό που λέμε, έναν κόσμο με κάποια συντηρητικά χαρακτηριστικά, ο οποίο βρέθηκε στο δρόμο του ΣΥΡΙΖΑ και τον μάζεψε εκλογικά, ήταν και λίγο σοκ, έτσι. Για την νοοτροπία που έχει αυτό. Θα ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά για να μην τον διακόψω όμως. Όταν θα του δώσω το λόγο, πρέπει να πάω πρώτα σε διαφημίσεις για να τον αφήσω μετά να ολοκληρώσει. Δεν υπάρχει ο Σούρο, δεν θα έχει πρόβλημα. Δεν πειράζει. Έχω πρόβλημα με του καλεσμένου. Ούτε πρόστιμο θα έχει. Λίγα λεπτά διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.